Βρισκόμαστε με την ομάδα Bob Team, ομάδα ρομποτικής της Future Lab. Μαζί μας, εδώ, βρίσκονται οι μαθητές Βασίλης Τουρτούρης, Αχιλλέας Καρνούτσος, Ιάσονας Μπελενιώτης, μαζί με τον καθηγητή τους, τον κύριο Περλαντή Πέτρο. Η ομάδα κατάφερε και πέρασε, διεκδικεί μία θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Και τι ακριβώς κάνετε, τι είναι όλο αυτό που βλέπουμε εδώ, Βασίλη? Μπροστά σας βλέπετε την πίστα μας, η οποία υπάρχει και η ίδια στο διαγωνισμό. Θα παρακολουθήσετε το ρομπότ μας να εκτελεί 3 αποστολές ταυτόχρονα. Αυτό εδώ θα το καταφέρει με μηχανικό τρόπο αποκλειστικά και θα πρέπει να αφήσει και να μαζέψει τις λεγόμενες ενέργειες πάνω από την πίστα και να τις αφήσει σε διαφορετικά κομμάτια. Για να δούμε, να το βάλουμε μπρος. Τώρα, ο Αχιλλέας Καρνούτσος θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το ρομπότ. Ουσιαστικά, το ρομπότ έχει ένα εξάρτημα, όπως βλέπετε πάνω. Αυτή τη στιγμή κατάφερε να κάνει ουσιαστικά να πάρει κάποια πετρέλαια από την πετρελοπηγή, να πάρει κάποιες ενέργειες από εδώ το εργοστάσιο με το νερό, τέλος πάντων. Και όλα αυτά έγιναν με παθητικό τρόπο, χωρίς κάποιο εργαλείο που χρειάζεται ένα κινητήρα για να δουλέψει. Αυτό όλο το οποίο έχετε σχεδιάσει και το οποίο τώρα βρίσκεται εδώ μπροστά μας ως ένας προσομοιωτής για αυτό το οποίο θα γίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Είναι μια σκέψη δική σας? Εσείς έχετε εμπνευστεί την ιδέα για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα ρομπότ και τι ακριβώς θέλετε να κάνουν? Ό,τι βλέπετε πάνω σε αυτό εδώ το πλαίσιο, όλα αυτά, είναι του διαγωνισμού. Τα έχει φτιάξει η FIRST, η διοργάνωση. Όμως, αυτά εδώ τα εξαρτήματα, αυτό εκεί πέρα και όσα είναι γενικά γύρω από την πίστα, τα έχουμε φτιάξει εμείς για να μας διευκολύνουν να λύσουμε κάθε αποστολή όπου υπάρχει πάνω στην πίστα. Αποστολή μέρος 2. Ιάσονα Μπελενιώτη. Τι θα δούμε? Τώρα θα δούμε το ρομπότ που θα πάει μέσω αυτού του εργαλείου να σπρώξει τη τηλεόραση μπροστά με αρκετή ταχύτητα ώστε η μπαταρία να πάει εκεί πέρα πίσω, και τώρα θα σπρώξει την ανεμογεννήτρια για να πάρει τις ενέργειες. Μάλιστα. Ένα ρομπότ το οποίο κάνει τα πάντα για μας. Τώρα, τι είναι αυτό που διεκδικείτε εσείς? Μια θέση στο βάθρο, έτσι δεν είναι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αυστραλία? Ναι. Σε ποια πόλη της Αυστραλίας? Στο Σίδνεϊ. Και αυτό είναι που θέλουμε να παρουσιάσουμε στο διαγωνισμό στο Σίδνεϊ, άμα βρούμε την απαραίτητη οικονομική στήριξη, προκειμένου να σηκώσουμε ένα κύπελο. Ευχόμαστε να βρεθούν οι χορηγοί και να βοηθήσουμε σε αυτή την ωραία προσπάθεια που κάνετε όλοι εσείς, η εντεκαμιλής ομάδα, η οποία έχει ως προπονητή τον κύριο Περλαντή Πέτρο. Κύριε Περλαντή, έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά παιδιά, έχετε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και έχετε εκπαιδεύσει πάρα πολλά παιδιά. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η ομάδα, με τα στοιχεία που βλέπετε μέχρι τώρα, ναι, μπορεί να μας φέρει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην Ελλάδα. Τη θέση στο βάθρο τη θεωρώ δεδομένη. Τη θεωρώ δεδομένη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Τώρα από εκεί και πέρα έχει τον παράγοντα τύχη, έχει τον παράγοντα ανταγωνισμού. Δεν ξέρουμε τι θα συναντάμε, αλλά σίγουρα έχει τη δυνατότητα να πάρει και το πρώτο βραβείο. Αλλά είναι διαγωνισμός. Θεωρώ όμως βάθρο. Το βάθρο το προσυπογράφουμε τώρα. Το να ταξιδέψουμε και προσυπογράφουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, ελληνική σημαία, να σηκωθεί ψηλά. Το ευχόμαστε. Με το καλό, παιδιά, καλή τύχη.